Παρέμβαση για τα χρέη των επιχειρήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο την εξοδικαστική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, ενώ επιπλέον στο πλαίσιο του διαλόγου με τους φορείς θα υπάρξουν παρεμβάσεις και στο πτωχευτικό δίκαιο. Στόχος είναι με ταχύς διαδικασίες να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν και να αναπτυχθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η θέση των εμπόρων είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρατε είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις μας. Αλλά ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτοί που έχουν τις τύχες στο Υπουργείο Ανάπτυξης των επιχειρήσεών μας και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις μας, αυτή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν έχουν καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος. Λοιπόν, η προηγούμενη διοίκηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είχε κάνει τίποτα, μα τίποτα, προς όφελος των επιχειρήσεων. Ό,τι μέτρο είχε φέρει, αντί για αναπτυξιακό, ήταν αντιαναπτυξιακό. Ένα και να κάνουν δύο. Τα πράγματα θα πρέπει να αρχίσουμε να τα λέμε με το όνομά τους, για να καταλαβαίνουμε γιατί πράγματα μιλάμε. Είτε ήταν για το πλαίσιο αγοράς, είτε ήταν σε ασφαλιστικό επίπεδο, είτε σε φορολογικό επίπεδο, ό,τι έχει ψηφιστεί, δεν υπήρχε ούτε ένα νομοσχέδιο, μικρό ή μεγάλο, το οποίο να ήταν υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από εκεί και μετά, οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που κάνουν τη δουλειά τους. Λειτουργούν ίσως σαν συντηρητικός κρίκος που μέχρι και πριν από μερικά χρόνια μας χρειαζόντουσαν και μας πέραν τηλέφωνο μεσημέρια και απόγευματα για να μας δώσουν διάφορα προϊόντα, και τώρα μας παίρνουν τηλέφωνο γιατί όλα αυτά τα προϊόντα δεν μπορούμε να τα αποπληρώσουμε. Από εκεί και μετά το Υπουργείο Ανάπτυξης σκέφτεται να κάνει κάτι, αλλά ίσως σκέφτεται γιατί βλέπει ότι με την τακτική που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια έχουμε πάει σε παύση πληρωμών. Κάτι δηλαδή που εμείς μεταξύ μας το συζητούσαμε σαν μέτρο πίεσης προς την κυβέρνηση, αυτοί από μόνοι τους μας έχουν οδηγήσει ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γνωρίζω πολύ καλά και δεν πρόκειται να κρύψω κάτω από το χαλί το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, ατομικού και επιχειρηματικού, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας κατά την απογευματινή εκδήλωση απονομής των βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ γνωστοποίησε ότι για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων ήδη διαπραγματευόμαστε την ανάθεση της σχετικής ολοκληρωμένης μελέτης στην Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία 4-5 χρόνια οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν ρευστότητα. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την περίπτωση της ρύθμισης των χρεών αυτών των επιχειρήσεων. Ήδη έχουν ανακοινωθεί τρόποι οι οποίοι μπορούν οι επιχειρήσεις να πάνε στις τράπεζες και να ρυθμίσουν αυτά τα χρέη. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί η καλύτερη δυνατόν λύση για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο δυσβάστα αυτά χρέη που έχουν στις τράπεζες. 23 λύσεις προτίθεται το Υπουργείο να δώσει και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Θα είναι, πιστεύω, ότι λύσεις οι οποίες η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να επιλέξει την καλύτερη δυνατή. Από εκεί και πέρα θέλω, πιστεύω και σαν βουλευτής το λέω, ότι είναι η χρονιά φέτος που θα είναι μια χρονιά η οποία θα αρχίσει να αναπτυσσόμαθε, θα αρχίσει να φαίνεται αυτό που λέγεται ανάπτυξη στη χώρα. Όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται από πλευράς Υπουργείου εκεί τείνουν ότι θα είναι η χρονιά που θα ανακάμψουμε. Η ρευστότητα θα επανέλθει στο τραπεζικό σύστημα και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τέτοιο τρόπο που να είναι βιώσιμο. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι ο μόνος δρόμος και ζήτησε σε αυτή την προσπάθεια να συνταχθεί και ο επιχειρηματικός κόσμος, ενώ σχολίασε. Στη μάχη για την απελευθέρωση της υγιούς επιχειρηματικότητας, γνωρίζουμε ότι θα βρούμε απέναντι τις δυνάμεις του βαθέως κράτους τη ζωντανή έκφραση των δεκαετιών ασφικτικού εγκλισμού της οικονομίας από την αγκύλωση του κρατισμού.